Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, όσο περνούν οι ώρες, τόσο οι φόβοι για γενικευμένη σύραξη στην Ουκρανία εντείνονται. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται από τρία μέτωπα. Κυκλώνουν το Κίεβο, σφυροκοπούν Χάρτοβο και Χερσόνα. Αυτή την ώρα μιλά στο Ευρωκοινοβούλιο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Πάμε να δούμε τι λέει. Επαγγελματισμό του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου και του Δημάρχου του Κιέβου, γιατί η προστασία του Κιέβου αυτή τη στιγμή είναι το σημαντικότερο πράγμα το οποίο είναι μπροστά μας, είναι η σημαντικότερη αποστολή. Και να ευχαριστήσω τους γιατρούς και όλους εκείνους οι οποίοι μοιράζουν τρόφιμα και φάρμακα με αυτοθυσία και καθημερινά. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι σε αυτή τη δυνατότητα που είχαμε να λέει ότι η προστασία του Κιέβου είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό που πρέπει να γίνει. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ. Γιγαντιαία ρωσική οχηματοπομπή, κυρίες και κύριοι, 64 χιλιόμετρων πλησιάζει το Κίεβο. Γι' αυτό το λόγο και ο πρόεδρος Ζελένσκι χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου. Εντυπωσιακές θα δείτε, είναι οι δορυφορικές φωτογραφίες από τα εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης και οχήματα υποστήριξης. Στη Μαριούπολη, το άλλο σοβαρό μέτωπο μετά το Χάρκοβο και τη Χερσόνα, οι άμαχοι έχουν διορία μέχρι αύριο να εγκαταλείψουν την πόλη και οι κανονιοβολισμοί είναι πιο έντονοι από ποτέ. Οι Ουκρανοί κατηγορούν τη Ρωσία για ρήψη θερμοβαρικής βόμβας κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ο εφιάλτης στο Χάρκοβο δίχως τέλος. Μετά τους 9 νεκρούς από τους χθεσινούς βομβαρδισμούς, η πόλη πλήττεται και πάλι από αέρος. Κυβερνητικά κτίρια αλλά και πάρκινγκ μέσα στην πόλη γίνονται στόχοι των ρωσικών δυνάμεων. Πολίτες έντρομοι μέσα σε υπόγεια καταφύγια τρέμουν για το τι μελιγενέστε. Πέντε σούτκι, мы находимся здесь в подвале. Очень сильно переживаем. Очень сильно страшно. С нами находятся маленькие дети, с нами находятся пожилые люди. Ну, собственно говоря, очень страшно. Μια μευτική κλινική μεταφέρεται σε υπόγειο καταφύγιο. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις τώρα υποστηρίζουν ότι έχουν καταλάβει τη Χερσόνα, πόλη στρατηγικής σημασίας, καθώς βρίσκεται δίπλα στον Δνίπερο ποταμό. Οι κάτοικοι βλέπουν δυνάμεις του ρωσικού στρατού στους δρόμους. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα οι σιρήνες ηχούν και πάλι. Λίγο μετά τον πρώτο κύκλο συνομιλιών των αντιπροσωπιών Ρωσίας και Ουκρανίας, ο νυχτερινός ουρανός στο Κίεβο φωτίζεται από τις συνεχείς εκρήξεις. Πλήγματα και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις με ραντάρ λίγο έξω από την πόλη. Συγχρονιζάτσιο όπστριλευ σε περιγωβόρνιμ προτσές. Я вважаю, что таким нехитрым способом Россия намагается тиснути. Не втрачайте час. Тактику таку мы не сприймаем. Эта встреча нужна была для того, чтобы продолжить контакты, которые, возможно, помогут нам разрешить все те кризисные вопросы, которые существуют в настоящем. Στη Μαριούπολη ρωσικά στρατεύματα έχουν κυκλώσει την πόλη. Οι βομβαρδισμοί ασταμάτητοι. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοινώνει ότι 70 από τους στρατιώτες του είναι νεκροί από ρωσικά πυρά και ότι κατάφερε να καταρρύψει μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας. Στη δημοσιότητα δίνονται βίντεο από τα πλήγματα που κατάφεραν drone Bayraktar των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε πλήθος ρωσικών στόχων, όπως πυραυλικά συστήματα και κομβόι καυσίμων. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο στο οποίο οι Ρώσοι φέρεται να ρίχνουν θερμοβαρική βόμβα. We believe Russia, which is now acting like Nazi Germany in during the World War II, essentially killing innocent civilians. Today they shot into again into not only residential areas but also the orphanages and schools and kindergartens. Dzisiaj ze względu na atak rosyjski na Ukrainę mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym. Και όλα αυτά ως ο Λευκός Οίκος διαμηνύει ότι δεν χρειάζεται αλλαγή στο επίπεδο του πυρηνικού συναγερμού των Ηνωμένων Πολιτειών παρά τις προειδοποιήσεις του Πούτιν για πυρηνική επιφυλακή. Κλιμακώνουν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι Ρώσοι τις επιθέσεις τους, αγωνία στο Κίεβο. Πάμε στον Θανάση Αυγερινό, στο Ροστόφ Πάντα. Θανάση, να δούμε τα νεότερα που έχεις. Οι ρωσόφωνοι ανακοίνωσαν ότι πολλά χωριά στο Ντονιέτσκ είναι υπό ρωσική κατοχή.
Για την ακρίβεια, οι ρωσόφωνοι λένε ότι τα χωριά αυτά απελευθερώθηκαν. Αυτή είναι η φρασιολογία που χρησιμοποιούν. Λένε ότι 29 οικισμοί από την περιφέρεια της Μαριούπολης, μεταξύ αυτών και όλα τα πιο γνωστά ελληνικά χωριά, είναι πλέον υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της αυτοαποκαλούμενης λαϊκής δημοκρατίας του Ντονιέτσκ. Ανάμεσα τους και ο Σαρτανάς και το Μουγάς, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, έτσι. Το Μπουγάς, εκεί που είχαμε τους νεκρούς, 10 νεκρούς από πυραυλικές επιθέσεις. Επίσης και το χωριό Γκρανίτναε, που το θυμόμαστε ενδεχομένως, γιατί πριν από μερικές ημέρες είχαμε αυτό το επεισόδιο όπου ένας ένοπλος Ουκρανός σκότωσε έναν Έλληνα εθνοφρουρό και έναν φίλο του στην περιοχή. Είχε αποδοθεί τότε το έγκλημα σε διαμάχη μεθυσμένων, αλλά υπήρχε και η άλλη εκδοχή ότι ήταν αυτό ακριβώς που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή ένας εμφύλιος πόλεμος που συνεχίζεται σε πλήρη εξέλιξη και όπως φαίνεται δεν θα σταματήσει, καθώς στο σχέδιο των ρωσόφωνων με την υποστήριξη του ρωσικού στρατού είναι η πλήρης ανακατάληψη των δύο αυτών επαρχιών της Ουκρανίας που de facto έχουν αποσχιστεί από το 2014. Η επιστροφή αυτή των τοπικών ορίων φαίνεται πως επιδιώκεται να γίνει στα σύνορα ή στα διοικητικά όρια του 2014. Και άμεσος στόχος είναι αυτή τη στιγμή η Μαριούπολη. Δόθηκε προθεσμία μέχρι αύριο από τις τοπικές διοικήσεις στους αμάχους να την εγκαταλείψουν από δύο εξόδους, τους ονομάζουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Πού οδηγούν οι έξοδοι αυτοί, Θανάση? Από ό,τι κατάλαβα είναι κατά μήκος της επαρχιακής οδού με τον αριθμό Ε58. Η μία πλευρά της οδού αυτής οδηγεί στη Ρωσία, η άλλη οδηγεί στο Ζαπαρόζιε. Το Ζαπαρόζιε επίσης ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Εκεί βρίσκεται ένας πυρηνικός σταθμός. Έχουν ανακοινώσει από χθες οι Ρώσοι ότι είναι υπό τον έλεγχό τους και ότι λειτουργεί κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα στους εργαζόμενους ή στο επίπεδο της ραδιενέργειας στην περιοχή. Φαίνεται πως αργά ή γρήγορα θα επιχειρηθεί κάποιο είδους κατάληψη, επιχείρηση εισβολής, να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο δηλαδή η Μαριούπολη. Οι καταγγελίες από την πλευρά των ρωσόφωνων είναι γνωστές. Κατηγορούν ειδικά τα εθνικιστικά, άλλοι τα λένε και νεοναζί, τάγματα Αζόφ και Αϊντάρ, ότι παρεμποδίζουν την έξοδο των πολιτών, ακριβώς γιατί θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν ως ζωντανή ασπίδα. Αυτή είναι η εκδοχή των ρωσόφωνων και των Ρώσων. Μάλιστα έχουμε δει και κάποια τέτοια σχετικά βίντεο όπου τη νύχτα, επιβεβαιώνει αυτές τις κατηγορίες, μέσα στη νύχτα κάποιοι ένστολοι, πιθανότατα Ουκρανοί μέλη του Αζόφ, χτυπούν αρχικά οικογένειες που είναι μέσα σε αυτοκίνητα που προσπαθούν να διαφύγουν, εν συνεχεία χρησιμοποιούν και τα όπλα τους και τα καταφέρνει να ξεφύγει μόνο το δεύτερο όχημα. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το μέτωπο στη Μαριούπολη και θα δούμε και στη συνέχεια την τελευταία ανταπόκριση που μας έστειλε ο απεσταλμένος του Όπεν, ο Σωτήρης Δανέζης, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί δεν υπάρχουν επικοινωνίες, δεν υπάρχει ρεύμα, οι άνθρωποι δυσκολεύονται, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Άρα μιλάμε για την περιοχή του Ντονιέσκ, όπου πολλά χωριά είναι υπό τον 29, 29 χωριά. Η Μαριούπολη είναι που δέχεται ασφυκτικό κλοιό από τις ρωσικές δυνάμεις. Σήμερα λένε θα ολοκληρωθεί ο αποκλεισμός της, θα ολοκληρωθεί ο κλοιός δηλαδή, γύρω από την πόλη. Και έχουν οι άνθρωποι δύο ημέρες, μέχρι αύριο αν δεν κάνω λάθος, διορία οι άμαχοι για να αποχωρήσουν. Το άλλο σοβαρότατο μέτωπο, Θανάση, είναι στο Κίεβο. Ακούσαμε και από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Λέει ότι εδώ πρέπει να στραφούμε. Είναι το πιο σημαντικό μέτωπο αυτή την ώρα. Είδαμε και στις εικόνες 64 χιλιόμετρα ο δορυφόρος έδειξε ρωσικά στρατεύματα να είναι λίγο πριν την είσοδο της πόλης, 15-20 χιλιόμετρα. Εδώ λίγο θα μπορέσω να σας βοηθήσω, γιατί οι μόνοι που μιλούν για την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι οι ρωσόφωνοι, ίσως και επειδή δεν είναι επαγγελματίες στρατιωτικοί πολλοί από αυτούς. Είναι άνθρωποι που φόρησαν τη στρατιωτική στολή και αναγκάστηκαν εδώ τα τελευταία 8 χρόνια μόνο να πάρουν όπλο στα χέρια τους, κάποιοι από αυτούς.
και να υπερασπίζονται το έδαφος τους όσο διαρκεί δηλαδή αυτός ο εμφύλιος. Εννοώ ότι ο επίσημος ρωσικός στρατός δεν δίνει στοιχεία για την πορεία των επιχειρήσεων, δίνει μόνο στοιχεία στο τέλος της ημέρας για τις επιτυχίες του, περιγράφει ποιους στρατιωτικούς στόχους χτύπησε, δεν αναφέρεται ακόμη κάτι για το Χάρκοβο ή το Κίεβο, για τις προθέσεις του δηλαδή και για το τι συμβαίνει εκεί. Τα περισσότερα ρωσικά μέσα δεν αναφέρονται επίσης σε αυτές τις εξελίξεις. Τα μέσα της ρωσικής αντιπολίτευσης επικαλούνται τις ουκρανικές πηγές για να περιγράψουν ή τις δυτικές πηγές για να περιγράψουν το τι γίνεται εκεί. Πάντως, ο Υπουργός Άμυνας λέει, Θανάση, ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Αυτό ήθελα να πω, ότι η απάντηση της Μόσχας μέχρι στιγμής φαίνεται πως είναι καθαρά σε επίπεδο δηλώσεων και πολιτικής. Από ό,τι φαίνεται και ο Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από λίγο σε σύσκεψη είπε, κάλεσε ουσιαστικά τον πρόεδρο Ζελένσκι να παραδοθεί, να παραδώσει την εξουσία, να συνθηκολογήσει τουλάχιστον. Είπε ότι είναι ενήμερος για τις απώλειες, εξέφρασε τη θλίψη του για αυτές. Δεν έχω δει τις πλήρεις δηλώσεις ακόμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συμμετέχει από το πρωί σε μια σειρά συσκέψεων, ανακοινώθηκε μάλιστα ότι θα έχει και μια σειρά διεθνείς τηλεφωνικές συνομιλίες, δεν ξέρουμε με ποιους ακριβώς. Πάντως από το πρωί βλέπω μια τεράστια κινητικότητα της ρωσικής ηγεσίας, δηλαδή, σε ποιο πεδίο? Και οι δηλώσεις του κυρίου Λαυρόφ που έγιναν βέβαια και μεταδόθηκαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και ο κύριος Σοϊγκού, ο Υπουργός Άμυνας, έχει μια σειρά συσκέψεις και ο Πρωθυπουργός Μισούστιν. Όλοι εξαγγέλουν κάτι στο πλαίσιο της γενικής γραμμής ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να υποχωρήσει στον πόλεμο που της γίνεται και στις απειλές που δέχεται από τη Δύση. Είναι η φράση που χρησιμοποίησε, στρατιωτική απειλή που δημιουργούν οι χώρες της Δύσης, είπε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας. Το είπε και ο Λαυρόφ, ότι δεν ανεχόμαστε αμερικανικές βάσεις και πυρηνικά στις πύλες της Ρωσίας, και η Ουκρανία, όπως είναι μία από τις χώρες αυτές που βλέπω θέλουμε οι Αμερικανοί να πάρουν τα στρατεύματά τους. Ο κύριος Λαυρόφ, προφανώς αφήνοντας υπονοούμενα και για συνεργασία με την Κίνα, κατήγγειλε δηλαδή την συμμαχία AUKUS μεταξύ Βρετανίας, Αυστραλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Λαυρόφ περιέγραψε τον κύριο Ζελένσκι και το καθεστώ του ως πιστό υποτελή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά η δήλωση είναι του κυρίου Πεσκόφ, αν καταλαβαίνω, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Ζελένσκι μπορεί να καταθέσει τα όπλα ως πρόεδρος και να αποφύγει τα θύματα, εάν ενδιαφέρεται για το λαό του, λέει ο κύριος Πεσκόφ. Τον καλούν να παραδοθεί, έτσι, να παραδώσει την εξουσία για να σταματήσει εδώ ο πόλεμος. Είναι ανταλλαγή τελεσιγράφων, είναι σαφές. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι αισιόδοξο από αυτή την άποψη, αν και υποτίθεται αύριο μεθαύριο, είδα τώρα οι δηλώσεις μιλούν για τις επόμενες ημέρες. Μεταφέρεται πλέον, ενώ λέγανε σε 1-2 μέρες, τώρα λένε τις επόμενες ημέρες θα γίνουν διαπραγματεύσεις. Πολύ φοβάμαι ότι, όπως συμβαίνει πάντα ή συνήθως στον πόλεμο, πρώτα θα δημιουργηθούν κάποια στρατιωτικά τετελεσμένα και εν συνεχεία θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση του πολέμου. Και κάπως έτσι κρατάμε εμείς την ανάσα μας. Όταν ανταλλάσσονται τελεσίγραφα, κάτι θα γίνει. Διαβάζω επίσης και μία διατύπωση του κυρίου Τουρτσάκ, είναι νομίζω αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, όχι, είναι επικεφαλής του κόμματος Ενιαία Ρωσία, του κυβερνώντος. Είπε ότι η απάντηση της Μόσχας στις κυρώσεις θα είναι ασύμμετρη. Επομένως βγαίνουν όλα τα χαρτιά στο τραπέζι. Υπάρχει και μία ενδιαφέρουσα δήλωση του κυρίου Λαυρόφ, ότι από την ομιλία του προφανώς, ότι δεν προλάβαμε, ότι η Δύση αγνοεί τα γεγονότα της παραβίασης των δικαιωμάτων για τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Ντονμπάς και πρώτα απ' όλα του δικαιώματος στη ζωή. Επίσης, μια ενδιαφέρουσα δήλωση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, ότι η Δύση Μας πεις για την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ, ακούσαμε την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κάτι που δεν έδειξαν οι κάμερες, θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια. Όση ώρα μιλούσε, οι ξένοι διπλωμάτες και κυρίως Αμερικανοί, Βρετανοί,
αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν την αντίθεσή τους για τις ενέργειες της Ρωσίας. Αποχώρησαν από την αίθουσα. Λοιπόν, τι άλλο? Μία ακόμη φράση του κυρίου Λαυρόφ από την ομιλία του προφανώς. Η Δύση έχασε τον έλεγχο στην επιδίωξή της να ξεσπάσει την οργή της, την κακία της στη Ρωσία, είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια στιγμή δήλωσε ανοιχτός στο διάλογο για οποιοδήποτε ζήτημα, με οποιονδήποτε το επιθυμεί. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον το κλίμα είναι περαιτέρω σκλήρυνση, παρά με αυτό που ενδεχομένως κάποιοι να φαντάζονταν, ότι θα υπάρξει κάποιο είδους γρήγορη αποκλιμάκωση από μεριάς Ρωσίας. Τώρα, νεότερα για τον διάλογο που ξεκίνησε χθες. Να πούμε καταρχάς ότι οι σημερινές εφημερίδες οι ρωσικές υπογραμμίζουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι ο διάλογος φυσικά έγινε χωρίς μεταφραστή, γιατί έγινε στα ρωσικά και οι δύο μιλούν άπτεστα, και το πιθανότερο είναι ότι για όλους η μητρική γλώσσα είναι τα ρωσικά. Αυτό δείχνει και την ιδιομορφία του τι συμβαίνει ακριβώς εδώ. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό που ζούμε στην πραγματικότητα είναι η μετεξέλιξη ενός εμφυλίου εντός της Ουκρανίας σε έναν εμφύλιο εντός μεταξύ Σλάβων. Προφανώς υπάρχουν τα γεωπολιτικά, τα οικονομικά και όλα τα άλλα συμφέροντα, αλλά στη βάση του, στην ιστορική του βάση, αυτό που ζούμε είναι ένας εμφύλιος μεταξύ Σλάβων. Άλλωστε αυτή η περιοχή επί αιώνες ζούσε κάτι παρόμοιο. Η Ουκρανία ήταν μια περιοχή η οποία πότε έπεφτε στην επιρροή και στην κυριαρχία της Δύσης και πότε έπεφτε στα χέρια και στην κυριαρχία της Μόσχας. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτά λέει η ιστορία. Καμιά φορά οι παρόντες δεν μπορούν να αλλάξουν τον ρουν της ιστορίας και αυτό μπορεί να είναι πιο ισχυρός και να καθορίζει τις εξελίξεις. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στις διαπραγματεύσεις. Αυτό που φαίνεται πως καταγράφηκαν οι θέσεις των δύο πλευρών, και ο κύριος Ζελένσκι σήμερα είπε ότι δεν γίνονται αποδεκτές οι θέσεις μας, υπάρχει απόσταση. Χθες αργά το βράδυ είχαν υποθεί ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι μάλλον για τα δευτερεύοντα παρά για τα πρωτεύοντα. Στα πρωτεύοντα σημεία είναι διαμετρικά αντίθετες οι απόψεις. Ο κύριος Ζελένσκι ζητά επιστροφή της Κριμαίας. Η Μόσχα ζητά αναγνώριση από την Ουκρανία του ρωσικού, της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία. Ζητά ουδέτερο καθεστώς, από στρατιωτικοποίηση, από ναζιστικοποίηση. Αυτό πλέον μπορούμε να το ερμηνεύουμε σαν αποχώρηση όχι μόνο κάποιων ναζιστικών στοιχείων που όλοι παραδέχονται ότι υπάρχουν ως πυλώνας των υποστηριχτών του κυρίου Ζελένσκι και των εθνικιστών γενικότερα στην Ουκρανία. Αυτό δεν μπορεί να μην το αναγνωρίσουν άπαντες, αλλά ζητά αλλαγή ουσιαστικά της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Πάντως, να δούμε όσο καταλήξει... κάθονται οι δύο αντιπροσωπείες στο τραπέζι του διαλόγου, τόσο η ελπίδα ότι θα υπάρξει ειρήνη μένει ζωντανή. Όσο ανταλλάσσονται τελεσίγραφα, τόσο η αγωνία μεγαλώνει για το πού οδηγούμαστε από εδώ και πέρα. Γιατί οι Ρώσοι σκληραίνουν τη στάση τους, πολιορκούν την Μαριούπολη, πολιορκούν το Κίεβο και πολλές άλλες μεγάλες πόλεις. Να μην πέσει το Κίεβο, είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Στο βάθος η απειλή για τα πυρηνικά, που έτσι στέκει σαν φάντασμα πάνω από την Ευρώπη, πάνω από τον κόσμο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, μια και μιλάμε για τα πυρηνικά, πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο, να δούμε τι λένε στη Γερμανία εκεί, Παντελή. Πολύ σοβαρά φαίνεται ότι παίρνουν τις δηλώσεις Πούτιν περί πυρηνικών. Ναι, να τα πάρουμε από την αρχή. Σχετικά με τα πυρηνικά, έτσι. Ναι. Ο εκπρόσωπος της καγκελάριας Χέμπερ Στράιτερ στην ενημέρωση μετά από ερώτηση που του έγινε είπε: παίρνουμε τις δηλώσεις Πούτιν πολύ πολύ σοβαρά. Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν πόσο ανεύθυνοι είναι όλοι αυτοί. Σίγουρα όμως έχουμε και εμείς τα σενάρια αντιπυρηνικής άμυνας. Έχουμε εξετάσει και αυτό το ενδεχόμενο, λέει ο εκπρόσωπος. Η Γερμανία δεν διαθέτει δικά της όπλα, δικά της πυρηνικά, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί, όπως σχεδιάζεται με το ΝΑΤΟ, γερμανικά αεροσκάφη σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα. Αυτό σε απάντηση της Μόσχας στη Μόσχα μετά την απειλή για πυρηνικά. Τώρα να σου πω για τις διαπραγματεύσεις που λέγατε προηγουμένως.
λένε ότι επιβεβαιώνονται ότι αυτό που έλεγαν από την αρχή, ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση της Μόσχας για σοβαρές διαπραγματεύσεις, ότι όλα αυτά είναι προφάσεις της Μόσχας για να κερδίσει χρόνο και ότι η αντιπροσωπεία η ρωσική που πήγε χθες ήταν ήδη πολύ υποβιβασμένη σε σχέση με την ουκρανική. Από την μεριά της Ρωσίας πήγε ένας σύμβουλος επί θεμάτων πολιτιστικών του κύριου Πούτιν, ενώ από την Ουκρανία πήγε ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας. Άρα λένε δεν υπήρχε καμία σοβαρή πρόθεση για διάλογο από τη μεριά της Ρωσίας. Σχετικά με τους πρόσφυγες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στην Πολωνία έχουν περάσει τις τελευταίες ημέρες 300.000 άνθρωποι από την Ουκρανία. Τεράστιο το προσφυγικό κύμα, Παντελή. Τεράστιο το προσφυγικό, μόνο στην Πολωνία τώρα, έτσι, χωρίς να απολογίζουμε Ρουμανία, Βουλγαρία κτλ. Οι 100.000 από αυτούς θέλουν να κατευθυνθούν προς τη Γερμανία, ενώ υπάρχει και ένα αντίθετο ρεύμα από 80.000 άνδρες που πέρασαν από την Ουκρανούς, που πέρασαν από, από τα πολωνικά σύνορα προς την τη χώρα τους, Ουκρανούς δηλαδή που ζούσαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνδρες για να πάνε να πολεμήσουν. Ο δήμαρχος του Χάρκοβ, ο κύριος Τερέκοβ, δήλωσε σε μέσα, με δηλώσεις που έκανε από το πολιορκημένη πόλη του, ότι υπάρχουν πυρά εναντίον κατοικημένων περιοχών, υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες πολίτες. Μία οικογένεια, λέει, κάηκε μέσα στο αυτοκίνητό της ζωντανή από πυρά που δόθηκε. Οι Ρώσοι θέλουν να εξοντώσουν τον άμαχο πληθυσμό. Να συνεχίσουμε να πούμε ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές ενέργειες. Η κυρία Μπέρποκ, υπουργός Εξωτερικών, συναντιέται αυτή την ώρα στην Πολωνία με τον Γάλλο ομολογό της και τον Πολωνό. Η ενότητα της Ευρώπης είναι θέμα επιβίωσης τώρα. Η χειρότερη ώρα της Ευρώπης στέκεται μπροστά μας. Η Ευρώπη όμως είναι ενωμένη, όπως δεν το περίμεναν πολλοί, είπε η κυρία Μπέρποκ, που φεύγει μετά κατευθείαν για τη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο του ΟΗΕ. Τέλος να σου πω ότι στο Βερολίνο, που είναι και η βάση του Russia Today, δημοσιογράφοι του Russia Today καταγγέλουν την διεύθυνση του σταθμού στο πρακτορείο Reuters ότι τους ασκούσε λογοκρισία. Υπάρχουν παραιτήσεις. Παραιτήθηκαν τρεις αρχισυντάκτες του Russia Today καταγγέλλοντας λογοκρισία και παρεμβάσεις από τη διεύθυνση, με βασικό θέμα, όπως λένε, τριβής. Η διεύθυνση ήθελε να αποκαλούν τον πόλεμο, όχι πόλεμο, αλλά στρατιωτική επιχείρηση. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων δήλωσε στο Reuters ότι από την 25η Φεβρουαρίου έχει ήδη παραιτηθεί. Ναι, και φαίνεται πως έχουμε ένα κλείσιμο για την ευρωπαϊκή παρουσία της, για το Russia Today και του Sputnik από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μας τα πει και στη συνέχεια η Μαρία Ρόνη. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Θα πάμε λοιπόν στην Μαρία Ρόνη. Έχουμε έκτακτη συνεδρίαση, Μαρία, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την ώρα. Ακούσαμε, μίλησε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Τι αναμένεται να αποφασίσει? Θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά η έκτακτη αυτή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, που ζητά την ένταξη χωρίς καθυστέρηση της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα απευθυνθεί σε λίγα λεπτά μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι μια έκτακτη ολομέλεια που θα μίλησε ήδη ψήφισμα. Ο πρόεδρος Ζελένσκι στην συνεδρίαση. Νομίζω ότι δεν μίλησε, Λίνα, αλλά εντάξει. Το μήνυμα που παρακολουθούσα, με βοηθήστε με. Τι ήταν νωρίτερα? Τέλος πάντων, για πες μας, Μαρία. Τώρα θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Ολομέλειας και θα εγκριθεί ψήφισμα, αναμένεται, σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Θα μιλήσει ο Ζελένσκι και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σαρλ Μισελ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και ο ύπατος εκπρόσωπος Μπορέλ. Στο ψήφισμα που αναμένεται να εγκρίνουν σε λίγες ώρες οι ευρωβουλευτές, θα καταδικάζουν απερίφραστα την επιθετικότητα και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και θα εκφράζουν την πλήρη υποστήριξή τους στην Ουκρανία και τον Ουκρανικό λαό. Αναμένεται μάλιστα να ζητήσουν οι ευρωβουλευτές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργαστούν για να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή καλούν τις υποψήφιες χώρες, δηλαδή τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία, να ευθυγραμμιστούν με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις
Μάλιστα εκφράζουν τη λύπη τους για τη θέση της Σερβίας να μην ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Μαρία. Όχι, δεν λένε κάτι πιο συγκεκριμένο για την Τουρκία από ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής. Και επίσης καταδικάζουν, σε αυτό που λέγαμε για τα πυρηνικά, καταδικάζουν τη ρητορική της Ρωσίας που απειλεί με χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, απειλή που έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας. Και να πούμε επίσης, Λίνα, ότι πριν από λίγο ο Σοζέ Μπορέλο, ύπατος εκπρόσωπος, σε tweet του λέει ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σε αστικές υποδομές στο Χάρκοβο παραβιάζουν τους νόμους του πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας αυτές τις δραματικές στιγμές. Τώρα, τι γίνεται, Μαρία, με τα ρωσικά δίκτυα Russia Today και Sputnik? Έχουν εγκριθεί οι κυρώσεις κατά των δύο αυτών ρωσικών δικτύων, δηλαδή θα απαγορευτεί η μετάδοσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτή τη στιγμή αναζητείται η νομική μέθοδος. Πώς θα εφαρμοστεί αυτό, Λίνα? Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Καθώς οι μάχες στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι, γίνονται όλο και πιο σφοδρές, Γαλλία και Γερμανία καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συσπήρωση ενάντια στη Μόσχα και την εισβολή στην Ουκρανία. Στην Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν αποφάσισε να κλείσει τα στενά του Βοσπόρου στα πολεμικά πλοία, την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι καλεί την Ευρώπη να τον στηρίξει έμπρακτα. Μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας και τον πρόεδρο της Ουκρανικής Βουλής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθύνεται στους Ευρωπαίους ηγέτες. Του ζητά να δείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους στη χώρα του που δέχεται επίθεση από τη Ρωσία. Чекали цього 30 років. Сьогодні я підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Ми вибороли своє право бути разом з усіма в Європі на рівних. Ήδη οι ηγέτες 8 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ζητούν την άμεση ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ζελένσκι έκανε έκκληση να αποκλειστεί η Ρωσία από όλα τα αεροδρόμια του κόσμου με επιβολή απαγόρευσης πτήσεων παγκοσμίως, κάτι που η Ουάσιγκτον απορρίπτει. It would require deploying US military to enforce which would be a direct conflict, potentially a direct conflict and potentially war with Russia, which is something we are not planning to be a part of. Καθώς οι μάχες στην Ουκρανία γίνονται όλο και πιο σφοδρές, στην Άγκυρα ο πρόεδρος Ερντογάν αποφάσισε να κλείσει τα στενά του Βοσπόρου σε πολεμικά πλοία, με εξαίρεση μόνο για εκείνα που επιστρέφουν στις βάσεις τους. Özellikle savaş halinde diyor, Türkiye'nin taraf olmadığı savaş halinde savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin geçişiyle ilgili Türkiye bu geçişleri boğazı bu geçişlere kapatabilir. Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο μεταφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ρώσος πρεσβευτής κατηγόρησε τη Δύση πως υποδαβλίζει την κρίση στην Ουκρανία. Которая, как мы неоднократно подчеркивали, даже не является их стороной. Более того, наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов. Από την άλλη, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα να αποκλείσει τη Ρωσία και συνέκρινε τον Ρώσο πρόεδρο με τον Χίτλερ. If he wants to kill himself, he doesn't need to use nuclear arsenal. He has to do what the same what the guy in Berlin did in a bunker in May 1945. Η Ευρώπη πρέπει να συντονιστεί και να αποκλείσει οικονομικά τη Μόσχα με κυρώσεις που θα είναι εξαιρετικά επώδυνες για τη ρωσική ηγεσία, τονίζει το Παρίσι. À l'attaque militaire massive que Vladimir Poutine a choisi de lancer contre l'Ukraine. Aujourd'hui, nous savons tous que la population ukrainienne est en grave danger et face à cela, nous devons faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté. Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε όλα τα έθνη που ανήκουν στην ιδρυτική χάρτα του ΟΗΕ να απομονώσουν τη Ρωσία. Wir haben gezeigt, dass wir als Europäer viel handlungsfähiger sind, als einige von uns erwartet hätten und vor allen Dingen als der Präsident Putin erwartet hätte. Jetzt ist der Moment, die russische Führung mit ihrer Aggression weltweit zu isolieren. Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την προέλασή του, κυρίες και κύριοι, προς το Κίεβο. Απευθείας σύνδεση εμείς με τον απεσταλμένο του Όπεν, τον Χρήστο Νικολαίδη, ο μοναδικός δημοσιογράφος και το συνεργείο του Όπεν που βρίσκονται εκεί, για να δούμε όλα τα νεότερα. Χρήστο. Λίνα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Έχουμε διανύσει λίγα χιλιόμετρα, αλλά έχουμε βρεθεί σε κάποια από τα προάστια του Κίεβου.
είναι η Ντάρνιτσα και τα άλλα προάστια του Κιέβου στη γραμμή, στην ευθεία πάνω στην οποία αναμένεται να κινηθεί όποιος θέλει να εισβάλλει στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Όπως βλέπετε εδώ είμαστε ακριβώς σε ένα από τα σημεία που οδηγούν στην Ουκρανική πρωτεύουσα και από πίσω μας είναι όλα τα σημεία στα οποία οργανώνεται αυτή τη στιγμή ο Ουκρανικός στρατός προκειμένου να αποκρούσει την ενδεχόμενη επίθεση χερσαίων δυνάμεων. Άρα μας λες, Χρήστο, ότι από τη μία πλευρά όταν θα εισβάλλουν οι ρωσικές δυνάμεις και από την άλλη πλευρά του δρόμου οι ουκρανικές δυνάμεις οι οποίες οργανώνονται τώρα. Ακριβώς. Θα δείτε όταν θα καταφέρουμε να σας στείλουμε το υλικό τις προσπάθειες που γίνονται στα προάστια του Κιέβου από εθελοντές, από το στρατό αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να οργανωθεί μια υποτυπώδης άμυνα. Υπάρχουν χιλιάδες εθελοντές, όπως μας επισημάνθηκε από τις τοπικές αρχές, που πηγαίνουν στα δημαρχεία και αναζητούν οπλισμό προκειμένου να οργανώσουν αυτοσχέδιες ομάδες πάνω σε αυτόν τον άξονα στο οποίο αναμένεται να κινηθεί ο ρωσικός στρατός εφόσον υπερπηδήσει τα εμπόδια και εφόσον καταφέρει να προωθηθεί προς αυτόν τον οδικό άξονα. Τώρα μας λες, Χρήστο, ότι οι προετοιμασίες που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι υποτυπώδεις με ό,τι μπορούν, με βόμβες Μολότοφ, με ό,τι μπορούν. Καταλαβαίνουμε όμως ότι έχουν υψηλά το ηθικό τους. Ακριβώς. Και πραγματικά πριν από λίγα λεπτά βρεθήκαμε σε ένα συγκεκριμένο προάστιο που δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή το όνομά του για προφανείς λόγους. Και εκεί γίναμε μάρτυρες μιας εθελοντικής κατάταξης ουσιαστικά νεαρών, οι οποίοι ήρθαν στο Δημαρχείο και αποζητούσαν να πάρουν όπλα. Και με απόφαση του Δημάρχου οργανώθηκε μια συγκεκριμένη ομάδα και μπροστά στα μάτια μας τους είδαμε να εφοδιάζονται με οπλισμό, να οργανώνονται και στη συνέχεια να τους υποδεικνύεται ένα σημείο στο οποίο θα πάνε εκεί μέσα στην επόμενη ώρα προκειμένου να το φυλάξουν. Και πραγματικά είδαμε την αποφασιστικότητά τους, είδαμε τον ενθουσιασμό τους, είδαμε τον πατριωτισμό τους και είδαμε ότι είναι αποφασισμένοι να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους προκειμένου να υπερασπιστούν τα σπίτια και τη γη τους. Βέβαια όλα αυτά είναι ζήτημα το οποίο εξελίσσεται και είναι ζήτημα συσχετισμού δυνάμεων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η μία όμως είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα ότι είμαστε σήμερα 6 μέρες μετά την κήρυξη του πολέμου, μετά την εισβολή της Ρωσίας και ακόμη δεν υπάρχουν στρατιώτες Ρώσοι κοντά στο Κίεβο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό μέσα στις επόμενες ώρες. Είμαστε εδώ. Όπως είπες και εσύ, Λίνα, νωρίτερα, είμαστε το μόνο ελληνικό κανάλι που μπορούμε και στέλνουμε ζωντανά εικόνα από το Κίεβο. Από το κέντρο του Κίεβου θα τα πούμε σε λίγη ώρα, θα μεταβούμε εκεί, θα σας στείλουμε το υλικό. Το Κίεβο είναι μια παγωμένη πόλη από νωρίς το πρωί και όχι μόνο επειδή έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία και επειδή χιόνισε και το έχει στρώσει ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Είναι μια παγωμένη πόλη επειδή με κομμένη την ανάσα περιμένει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων από τη μία αλλά και το τι θα κάνει η διεθνής κοινότητα από την άλλη. Γιατί αυτό το οποίο ανησυχεί περισσότερο τους πάντες είναι ότι ο Πούτιν ενδεχομένως να πέσει σε βήματα τα οποία δεν θα έχουν καμία λογική, ότι θα προχωρήσει σε ασυλλόγιστες κινήσεις. Αυτό μας λένε από το πρωί, αυτός είναι ο φόβος τους. Είναι έτοιμοι οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν μια τέτοια μεγάλη εισβολή, Χρήστο? Νομίζω ότι ψυχολογικά είναι απόλυτα έτοιμοι. Ωστόσο, το να είσαι έτοιμος για να αντιμετωπίσεις έναν υπέρτερο στρατό, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως με τον εξοπλισμό τον οποίο έχεις και τα οπλικά συστήματα τα οποία σε υποστηρίζουν. Τώρα, εκεί οι σιρήνες δεν έχουν σταματήσει να ηχούν, Χρήστο, έτσι από το πρωί. Πώς αντιμετωπίζουν έτσι, οι κάτοικοι την κατάσταση αυτή? Στην κυριολεξία ανατρίχιασα εγώ νωρίτερα το πρωί όταν ήσουν σε ζωντανή σύνδεση. Θα δούμε και αυτό το σχετικό απόσπασμα στη συνέχεια του δελτίου μας. Ήχησαν οι σιρήνες. Οι κάτοικοι ζουν όμως με τον φόβο μιας επίθεσης, έτσι. Βρισκόμαστε στη φάση στην οποία ο απλός κόσμος, επειδή έχει κουραστεί από αυτήν την ένταση και από αυτή την αγωνία, ουσιαστικά παραμένει κλεισμένος μέσα στα σπίτια του και δεν βγαίνει έξω από το σπίτι, γιατί ακριβώς φοβάται ότι θα αντιμετωπίσει μια τέτοια απειλή εκτός της εστίας του. Και αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Άρα, Λίνα, πραγματικά, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα το πρωί
στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Η κίνηση την οποία καταγράψαμε το πρωί ήταν ελάχιστη. Ήταν ελάχιστοι οι άνθρωποι οι οποίοι κατέβηκαν στον δρόμο για να περπατήσουν. Ήταν ελάχιστα τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνταν στους κεντρικούς δρόμους. Ακόμα πιο λίγα ήταν τα καταστήματα τα οποία αποφάσισαν να ανοίξουν. Δεν βρήκαμε πουθενά ανοιχτό πρατήριο καυσίμων. Κάτι που σημαίνει ότι όποιος αναζητά καύσιμα για το αυτοκίνητό του θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Και οι κάτοικοι του Κιέβου το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. Γι' αυτό και πλέον έχουν σταματήσει να σκέφτονται ότι μπορούν να μετακινηθούν. Που σημαίνει ότι έχουν εγκαταλείψει αρκετοί την ιδέα και να φύγουν από την πόλη, Χρήστο. Ακριβώς. Πολλοίς κόσμος έχει εγκαταλείψει αυτή την ιδέα, Λίνα, επειδή ακριβώς για να βγει από το Κίεβο χρειάζεται καύσιμα. Και καύσιμα δεν υπάρχουν. Τα πρατήρια καυσίμων είναι κλειστά, όλα τους, ενώ ελάχιστα είναι και τα καταστήματα τροφίμων, τα οποία σήμερα άνοιξαν. Εμείς χθες είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τις δικές μας προμήθειες από δύο διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Σήμερα το πρωί τα ξαναεπισκεφθήκαμε και τα δύο ήταν κλειστά. Το μοναδικό κατάστημα το οποίο βρήκαμε, κατάστημα τροφίμων εννοώ, το οποίο βρήκαμε, άνοιξε και κρατήθηκε ανοιχτό για περίπου 90 λεπτά. Γιατί από την ώρα που άνοιξε, μαζεύτηκε τόσος πολύς κόσμος, σχηματίστηκε μια τεράστια ουρά απ' έξω και μέσα σε 90 λεπτά αδειάσαν όλα τα ράφια του. Ο άνθρωπος δεν είχε κάτι άλλο να πουλήσει από εκείνη τη στιγμή και μετά. Και μάλιστα κάποια στιγμή είδαμε την ουρά να γίνεται μικρή και παραξενευθήκαμε και είπαμε ότι τελικά υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει εξυπηρετηθεί προκειμένου να μην συνοστίζεται εδώ. Και μετά από λίγα λεπτά συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η ουρά ήταν μικρή, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι είχαν συνειδητοποιήσει ότι δεν χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά, γιατί ακόμα και αν έμπαιναν μέσα στο κατάστημα θα έβρισκαν πολύ λίγα πράγματα να προμηθευτούν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τους κατοίκους του Κιέβου, γιατί νιώθουν και την ανάσα των Ρώσων, οι οποίοι βρίσκονται 20 χιλιόμετρα πριν από την είσοδο της πόλης. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σε αφήνουμε σε αυτό το σημείο, Χρήστο, να μετακινηθείς από τα περίχωρα του Κιέβου στο κέντρο της πόλης για να μας μεταφέρεις και από εκεί την εικόνα. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Με μεγάλη προσοχή εσύ και ο συνάδελφος κάμεραμαν, ο Χρήστος Νικολαίδης από το Κίεβο, κυρίες και κύριοι, ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που μεταδίδει απευθείας εικόνα και την ανταπόκρισή του από την Ουκρανική πρωτεύουσα, εκεί όπου οι σιρήνες ηχούν ακατάπαυστα. Και δείτε πώς έζησε, κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Νικολαίδης και ο κάμεραμαν του Open σε ζωντανή σύνδεση για ακόμα μία φορά μία τέτοια κατάσταση. Νωρίτερα το πρωί, άδειοι δρόμοι, έρημοι, οι σιρήνες ηχούν και προειδοποιούν τους πολίτες. Όπως βλέπετε και όπως ακούτε, έχουμε προειδοποίηση για μια ακόμη φορά. Λοιπόν, έχουμε την Μπέλα Τσέρκβα και έχουμε και το άλλο προάστιο που σας είπα. Είναι επιβεβαιωμένα χτυπήματα. Βέβαια, υπάρχουν πολλά σε σχέση με ανακοινώσεις που γίνονται για επιθέσεις. Ωστόσο, δεν θα τα μεταδώσουμε εμείς. Τώρα όμως θα μου επιτρέψετε να πάω προς τα μέσα να βάλω το κράνος μου από τη στιγμή, από τη στιγμή που έχουμε σιρήνα. Θα πρέπει να καλυφθώ λιγάκι. Προφανώς, η ασφάλειά σας είναι πρώτεστη. Δημήτρη, θέλεις βοήθεια? Δεν υπάρχει άνθρωπος έξω. Λοιπόν, δεν υπάρχει άνθρωπος και αυτές οι σιρήνες που τρυπούν τις ψυχές μας ανησυχούν ιδιαιτέρως. Θυμίζουμε και το... Καθώς... Έλα. Ψυχρό πράγμα, ανατριχιαστικό. Ανατριχιαστικό και προτείνουμε, Χρήστο, Δημήτρη, να πάτε κάπου που να μετακινηθείτε από εκεί. Παρακαλούμε να είστε ασφαλείς. Έλα, να κλείσω μόνο γρήγορα να σας πω ότι υπάρχει μία Χρήστο, είναι η πρώτη φορά που έχουν συνεχώς οι σιρήνες. Χρήστο, φύγετε από εκεί. Να φύγετε, παρακαλούμε. Λοιπόν, σας αφήνω. Ήθελα να δώσω και την ανακοίνωση που υπάρχει εδώ από την πλευρά κάποιων τοπικών αρχών για το ότι χτυπήθηκε ένα μεευτήριο σήμερα νωρίς το πρωί. Ωστόσο, θα το ψάξουμε λίγο παραπάνω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να πέφτουμε κι εμείς θύματα παραπληροφόρησης, γιατί δεν ξέρω τώρα κι αν μ' ακούτε. Σε ακούμε και επαναλαμβάνουμε και εσύ και ο Δημήτρης να μετακινηθείτε. Σας παρακαλούμε, θα σας δούμε και στη συνέχεια.
Ο ήχος της σιρήνας που προκαλεί ανατριχίλα, ο Δημήτρης Αλεξάκης, κυρίες και κύριοι, ο κάμεραμαν του Όπεν, ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται στην περιοχή, μεταδίδει όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες, και ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος Νικολαίδης όλα όσα γίνονται στο Κίεβο, εκεί όπου φαίνεται ότι είναι υπό κλειό η πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Στη Μαριούπολη, κυρίες και κύριοι, το άλλο σοβαρό μέτωπο είναι ο απεσταλμένος του Όπεν, ο Σωτήρης Δανέζης. Εκεί οι κάτοικοι έχουν διορία να εγκαταλείψουν την πόλη μέχρι αύριο. Οι επικοινωνίες είναι πολύ δύσκολες. Ο απεσταλμένος μας, ο Σωτήρης Δανέζης, μετά από πολλές δυσκολίες, κατάφερε στις 11 το πρωί να μεταφέρει όλα τα νεότερα στον Άκη Παυλόπουλο και την Ευλαμπία Ρέβη. Πάμε να δούμε πώς περιγράφει ο κόσμος, πώς περιγράφει τι κάνει ο κόσμος, πώς στείνεται στις ουρές για να προμηθευτεί η εφόδια, πώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι θέμα λίγου χρόνου η εισβολή. Είναι τελή υποπολιορκία. Είμαστε στο κέντρο μπροστά σε μια τεράστια ουρά που ξεπερνάει τα 100 μέτρα ανθρώπων που περιμένουν υπομονετικά μπροστά από ένα σούπερ μάρκετ. Πολλοί κρατούν δοχεία με νερό στα χέρια τους, γιατί αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα τις επόμενες ημέρες. Αν τυχόν η πόλη αποκλειστεί, δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε νερό. Έχουμε λοιπόν αρκετό κόσμο εδώ στο κέντρο να προσπαθεί να εφοδιάσει το σπίτι του, βλέποντας πια ότι ο πόλεμος φτάνει στο κατόφλι τους και είναι αναπόφευκτος. Η Μαριούπολη βρίσκεται πλέον με τον εχθρό πρώτο πυλών. Όπως θα έλεγε κανείς, ή τις ουσιαστικές δυνάμεις, αν θέλετε, πρωτοπυλών. Η κατάσταση με τους κατοίκους της πόλης είναι αρκετά δύσκολη, αν και δείχνουν τεράστια υπομονή οι άνθρωποι σε αυτές τις πελώριες ουρές. Οι κανιοβολισμοί και το σφαιροκόπημα του πυροβολικού είναι πιο έντονο από ποτέ. Ακούμε αεροσκάφη, το πρωί είχαμε ακούσει και ελικόπτερα, που ήταν η πρώτη φορά που είχαμε αυτόν τον ήχο στα αυτιά μας. Δεν γνωρίζουμε αν οι μάχες διεξάγονται κοντά στην πόλη, μακριά. Αυτό μπορούμε μόνο να το εκτιμήσουμε από τον ήχο των εκρήξεων. Δεν έχουμε σαφή εικόνα πόσο κοντά βρίσκονται οι Ρώσοι στο κέντρο της πόλης, γιατί υπάρχουν διάφοροι που ανεβάζουν μικρά βιντεάκια στα social γράφοντας ότι είναι Μαριούπολη, αλλά φανταστείτε ότι η Μαριούπολη είναι μια τεράστια πόλη, αρκετά απλωμένη, δηλαδή τα προάστια της μπορεί να βρίσκονται και 50 λεπτά από το κέντρο με το αυτοκίνητο. Η πόλη δεν βομβαρδίζεται αυτή τη στιγμή, αλλά ζει με το φόβο και την ανησυχία ότι οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στα περισσότερα σημεία δεν υπάρχει ρεύμα, κυρίως στο νότο που βρισκόμαστε. Είχαμε διακοπή από χθες στις 9 τη νύχτα, όπου ακούσαμε δύο εκρήξεις και έπεσαν ξαφνικά τα φώτα για το ρεύμα. Έχουμε ρεύμα μόνο από μια γεννήτρια, κάνοντας σοβαρή οικονομία στο καύσιμο, ώστε να έχουμε τα μηχανήματά μας να λειτουργούν. Δυστυχώς όμως, από το πρωί υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τις επικοινωνίες και με το ίντερνετ. Δεν έχουμε πρόσβαση δηλαδή στο ίντερνετ, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να πιάσουμε τηλεφωνική γραμμή. Γι' αυτό και αυτή η γραμμή που μιλάμε είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Είναι ένα μικρό θαύμα το ότι είμαστε στην επικοινωνία. Σωτήρη, και σας ευχαριστούμε πολύ. Να προσέχεις και εσύ και ο Κώστας Παπαδάτος. Επειδή δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ξαναμιλήσω με τον Σωτήρη μου, λένε ότι μέχρι αύριο θα μπουν στη Μαριούπολη. Προσέχετε, έχουν δώσει δύο οδούς διαφυγής. Προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί φαίνεται η επίσημη ανακοίνωση από τους ρωσόφωνους. Ο Σωτήρης Δανέζης, κυρίες και κύριοι, καταφέραμε να επικοινωνήσουμε ξανά πριν από λίγο μαζί του. Είναι καλά. Ακούσατε όσα μετέδωσε στην Ευλαμπία Ρέβη και τον Άκη Παυλόπουλο για όλα όσα συμβαίνουν εκεί τις τελευταίες ώρες. Υπάρχουν δίωδοι. Μας τα είπε και ο Θανάσης Αυγερινός για τους άμαχους. Αν θέλουν να φύγουν από τη Μαριούπολη, να φύγουν μέχρι αύριο. Είναι σε κατάσταση πολιορκίας η πόλη. Και είναι χιλιάδες οι άνθρωποι από την Ουκρανία, κυρίες και κύριοι, που ξεριζώνονται από τα σπίτια τους και παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Ήδη Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία έχουν ανοίξει τις πύλες τους και η προσφορά των εθελοντών συγκινεί. Το Όπεν βρίσκεται και καταγράφει εκεί που οι καρδιές ραγίζουν και τα βλέμματα των μικρών παιδιών αποζητούν μια ασφάλεια μακριά από τη φρίκη του πολέμου. Three days. It's cold.
Το 11χρονο κοριτσάκι από την Ουκρανία άφησε τη ζεστασιά του σπιτιού της, το σχολείο, τη ζωή που ήξερε μέχρι χτες και εδώ και τρεις ημέρες βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία. Εκεί όπου τη συνάντησε η απεσταλμένη του Όπεν Αδαμαντία Λιόλιου μαζί με χιλιάδες άλλους Ουκρανούς. Η Πολωνία δείχνει την αλληλεγγύη της στους Ουκρανούς που έφυγαν για να σωθούν από τη φρίκη του πολέμου. We left Kiev, I don't know how many days ago. It was a very long journey. I'm sorry, but it's terrible what's going on in the Ukraine. Η ώρα είναι 11:30 τη νύχτα και πρόσφυγες από την Ουκρανία, αφού πέρασαν τα σύνορα και βρέθηκαν εδώ στην Πολωνία, επιβάζονται στα λεωφορεία και μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο. Οι περισσότερες είναι γυναίκες με τα μωρά τους στην αγκαλιά. Συγκλονίζουν οι εικόνες με τα παιδικά καροτσάκια έξω από τις σκηνές. Οι πιο τυχεροί έχουν μια ζεστή αγκαλιά που τους περιμένει στα σύνορα. Έχουμε μήνυμα αυτή την ώρα από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορώ να πω καλημέρα. Δεν μπορώ να πω καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλό μήνα. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Γιατί η σημερινή μέρα για πολύ κόσμο δεν είναι καλή. Για κάποιους είναι η τελευταία τους μέρα. Απευθύνομαι σε εσάς, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τους συμπολίτες μου οι οποίοι πληρώνουν το ύψιστο τίμημα, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία. Και πραγματικά χαίρομαι που μας φιλοξενείτε στο ημικύκλειό σας. Και χαίρομαι που νιώθω ότι μας νιώθετε ενωμένοι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μόνο έτσι θα τους κάνουμε να καταβάλουν υψηλό τίμημα. Και αυτό πρέπει να γίνει λόγω της τραγωδίας που επέβαλαν στη χώρα μας. Αντιστεκόμαστε, στεκόμαστε όρθιοι, αλλά πληρώνουμε ένα πάρα πολύ ψηλό τίμημα. 5 μέρες εισβολής πλήρους έκτασης από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ξέρετε, δεν διαβάζω το λόγο μου, λέει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Γιατί θέλω να μιλήσω από στήθους, μιλώντας σαν πραγματικοί άνθρωποι που ζούμε μια πραγματική ζωή ή μια πραγματική τραγωδία. Και ξέρετε, σήμερα δίνουμε τις ζωές μας για αξίες, για να είμαστε ίσοι σε εσάς, ίσοι με εσάς. Θυσιάζουμε τους πιο δυνατούς, τους πιο άξιους συμπολίτες μας. Είναι πραγματικά απίστευτη η αντίσταση την οποία έχουν αντιτάξει στα ρωσικά στρατεύματα. Θα τους είμαστε αιώνια ευγνώμονες. Και χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε όλο αυτό. Και να είστε βέβαιοι ότι τελικά η Ουκρανία θα τα ξεπεράσει όλα. Είμαι απόλυτα πεπισμένος και η ευρωπαϊκή επιλογή για την Ουκρανία είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκεί στρεφόμαστε σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσετε να μας ακούτε, να τίνετε ευήκο νους και στο αίτημά μας για την εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμιά φορά διακόπτω τη ροή του λόγου μου λόγω των εκρήξεων που ακούγονται και είναι πραγματικά ένα τραγικό πρωινό. Το Χάρκοβο επλήγη από 2 κρούζ. Από 2 πυράβλους τύπου κρούζ που βρίσκεται κοντά στα σύνορα. Υπάρχουν και πολλοί Ρώσοι, ρωσόφωνοι εκεί. Έχουμε τα πανεπιστήμια, είναι η πόλη που έχει τα περισσότερα πανεπιστήμια, τις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές, 20 σχολές.
Εκεί πραγματικά διαμορφώνεται ένα μέρος του μέλους της Ουκρανίας. Είναι μία από τις πιο χαρούμενες πόλεις της χώρας μου. Η Πλατεία Ελευθερίας είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και ήταν πάντοτε γεμάτη. Φαντάζεστε λοιπόν αυτή την πόλη να πλήττεται από δύο πυράβλους τύπου κρούζ. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας. Πολεμάμε για τον τόπο μας. Πολεμάμε για την ελευθερία μας. Παρά το γεγονός ότι έχουν κλείσει οι είσοδοι και οι έξοδοι στη χώρα. Θα έχουμε μια πλατεία ελευθερίας σε κάθε πόλη της χώρας μας, διότι θα παραμείνουμε ελεύθεροι. Κανένας δεν θα μας σπάσει την αντοχή μας. Σαν Ουκρανοί, η επιθυμία μας, η μόνη επιθυμία μας, είναι να δούμε τα παιδιά μας να μορφώνονται, να ζουν και να μένουν ελεύθερα. Νομίζω ότι είναι ένα εύλογο δικαίωμα κάθε οικογένειας. Πού είναι τα πλήγματα κατά στρατιωτικών υποδομών μόνο για τα οποία μας μιλά ο πρόεδρος Πούτιν? Πού πάνε τα τεθωρακισμένα σας? Πού πάνε τα βλήματα του πυροβολικού σας? Πού πάνε οι πύραυλοι σας? 16 άτομα πέθαναν μόνο χθες. Μεταφέρουμε με κάποιες δυσκολίες το μήνυμα του Πρόεδρου Ζελένσκι λόγω της πολύ έντονης συγκίνησης του διερμηνέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Πολωνική. Από την Ουκρανική, συγγνώμη. Κυρία Πρόεδρε, παλεύουμε για την επιβίωσή μας. Επίσης όμως, αγωνιζόμαστε για να μπορούμε να είμαστε ίσοι, ίσοι με τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Και γι' αυτό υποβάλαμε και το αίτημα για την εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι δείξαμε τις αντοχές μας, δείξαμε πόσο είμαστε στο πλευρό σας για την σταθερότητα και την ασφάλεια στον κόσμο. Η Ουκρανία νιώθει πολύ μόνη, αλλά παρόλα αυτά δείξαμε την δύναμή μας. Δείξαμε την πρόσδεσή μας στις βασικές ανθρώπινες αρχές του δικαίου και της ελευθερίας. Αποδείξτε λοιπόν ότι είσαστε στο πλευρό μας. Αποδείξτε ότι δεν θα μας αφήσετε στη μοίρα μας. Αποδείξτε μας ότι υπερασπίζεστε τις ευρωπαϊκές αρχές. Η ζωή θα κερδίσει το θάνατο. Το φως θα κερδίσει το σκοτάδι. Δόξα στην Ουκρανία. Όρθιοι χειροκροτούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον πρόεδρο Ζελένσκι που απίθυνε το λόγο του μέσω του διάσκεψη φυσικά. Προηγουμένως η κυρία Μετσόλα, η πρόεδρος, δήλωσε ότι θα αρνηθεί την είσοδο σε αυτό το ημικύκλιο, σε κάθε εισβολέα, σε κάθε καταπατητή γειτονικού κράτους και τις έννοιες της ειρήνης και της ελευθερίας. Υπογράμμισε τη σημασία των μέτρων και των κινήσεων που ήδη έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ευχαριστώντας τον κύριο Μπορέλ, τον κύριο Μισελ και την κυρία Βάντερ Λάιεν για την ταχύτητα με την οποία επέτυχαν να αντιδράσει η Ευρώπη αυτή τη φορά ομόφωνα. Oh, what a moment that was. Vladimir Zelensky raising his fist, speaking.
Τύπου σε πολύ συγκινησιακό ύφος απευθύνθηκε λοιπόν στους Ευρωπαίους. Είπε ότι ήρθε η ώρα να μας στηρίξετε, να αποδείξετε ότι είστε μαζί μας, ότι είστε στο πλευρό μας και δεν θα μας αφήσετε στην μοίρα μας. Αντέξαμε, είπαμε, είπε, αντιστεκόμαστε. Αλλά πληρώνουμε ένα πολύ μεγάλο τίμημα, είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Πολεμάμε για τον τόπο μας και την ελευθερία μας και ζήτησε να έχει η Ουκρανία ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία, όπως είπε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα δικά μας. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τη Βουλή για το πώς θα κινηθεί η χώρα από εδώ και πέρα. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ θα μας ενημερώσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, ενημερώνοντας τη Βουλή για όλες τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, τονίσε ότι η Ελλάδα ήταν και θα είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είμαστε με τη Δύση, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα κατά του αναθεωρητισμού και εκφράζοντας την απόλυτη συμπαράσταση προς τον Ουκρανικό λαό. Συνέδεσε δε την καθαρή στάση της Ελλάδας απέναντι σε αυτό το ζήτημα με τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι είμαστε μια χώρα με ανοιχτή πληγή το Κυπριακό και με απειλές από την Τουρκία για τα νησιά μας και ότι δεν μπορούμε να στεκόμαστε αδιάφορα, όπως είπε, απέναντι σε κάθε αυταρχικό ηγέτη που θέλει να ζωγραφίζει μόνος του τα σύνορα και πως στην περίπτωση αυτή δεν χωράνε ίσες αποστάσεις. Σημείωσε δε την τεράστια σημασία που έχει για τη χώρα μας, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, τα εξοπλιστικά προγράμματα, με αφορμή και τις τελευταίες συμβάσεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά, στέλνοντας και μήνυμα προς την αντιπολίτευση που δεν ψήφισε αυτές τις συμβάσεις, ότι η άμυνα για τη χώρα μας είναι ο υπέρτατος σκοπός και αποδεικνύεται αυτό από τη συγκυρία τη συγκεκριμένη. Για τις επιπτώσεις δε στον τομέα της ενέργειας, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι μπορεί να υπάρξουν αντίπεινα από τη Ρωσία στο θέμα του φυσικού αερίου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί απολύτως για ενδεχόμενες ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, είπε ότι σε εθνικό επίπεδο η κυβέρνηση στηρίζει και θα στηρίζει με μέτρα τα ευάλωτα νοικοκυριά και ότι η Κομισιόν, μετά από πρόταση και του ιδίου, επεξεργάζεται ένα σχέδιο για ένα μηχανισμό στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Αίσθηση, να σας πω, προκάλεσε η αναφορά του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για υβριδικές ασύμμετρες απειλές, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε εγρήγορση για πιθανές κυβερνοεπιθέσεις και μάλιστα σε στρατηγικά σημεία της χώρας. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του τόνισε ότι απαιτείται εθνική συνεννόηση για το θέμα της Ουκρανίας. Ζήτησε η Ελλάδα να μην γίνει μέρος του πολέμου, αντί για μέρος της ειρήνης και τόνισε την ανάγκη να μην παρασυρθούμε σε πράξεις και κινήσεις που θα φέρουν αντίπεινα, όπως είπε, θα φέρουν απέναντί μας το ρωσικό λαό. Εξέφρασε πάντως ανησυχία και προβληματισμό για το γεγονός ότι η χώρα μας προημερών αποφάσισε να στείλει αμυντικό εξοπλισμό στην Ουκρανία χωρίς να έχει προηγηθεί συμβούλιο πολιτικών αρχηγών ή χωρίς να έχει συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το θέμα αυτό. Είπε ότι ήταν κάτι που η κυβέρνηση έπραξε μόνο μερός. Εξέφρασε και εκείνος την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Ουκρανικό λαό. Επεσήμανε ωστόσο ότι η συγκυρία πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρχει ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία και να αξιοποιήσουμε τυχόν πιέσεις προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Χαρακτήρισε δε τεράστιο λάθος ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία για να δικαιολογήσει κλίμα υπερεξοπλισμών. Τέλος, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ, ο κύριος Κατρίνης, καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είπε ότι ανοίγει ορέξεις σε όλους όσους έχουν αποδείξει ότι δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο και ζήτησε και εκείνος τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, Λίνα. Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε όλα όσα έγιναν νωρίτερα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Από την περασμένη Τετάρτη στην Ουκρανία συντελείται μια τομή στο χρόνο και στη μακρά ιστορία της Ευρώπης. Με πρόσχημα μια ανύπαρκτη απειλή κατά της χώρας του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιχειρεί να καταργήσει την ελευθερία μιας άλλης χώρας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία δεν κινδυνεύει από κανέναν γειτονά της. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια βίαιη επιστροφή στην εποχή των ηγεμονιών. Αυτές τις κρίσιμες ώρες, λοιπόν, οφείλουμε όλοι, χωρίς αστερίσκους, απερίφραστα, να καταδικάσουμε την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την παραβίαση της εδαφικής ακαιρότητας της Ουκρανίας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας,
όπως βεβαίως και την απαράδεκτη αναθεωρητική λογική στην οποία βασίζονται οι ρωσικές πολεμικές επιχειρήσεις. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει από αυτό το βήμα ότι ανήκομεν στη Δύση. Εγώ θα προσέθετα, είμαστε και εμείς Δύση και ανήκουμε στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στη διεθνή νομιμότητα. Είμαστε ένας λαός που 48 χρόνια μετά ζει ακόμα με την ανοιχτή πληγή της Κύπρου και που καλείται να απαντά σε συνεχείς αναφορές για υποτιθέμενες αδικίες των διεθνών συνθήκων σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου. Άρα δεν μπορούμε να στεχόμαστε αδιάφορα απέναντι σε κάθε αυταρχικό ηγέτη που θέλει να ζωγραφίσει μόνος του τα σύνορα. Εδώ, συνεπώς, δεν χωρούν ίσες αποστάσεις. Πρέπει η Ελλάδα σε αυτή την παγκόσμια αστάθεια να συνεχίσει να επιδιώκει να είναι διαρκώς μέρος της λύσης ή να γίνει μέρος της κρίσης, μέρος του πολέμου αντί για μέρος της ειρήνης. Αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα, τα κρίσιμα διλήμματα που έχουμε μπροστά μας. Η Ελλάδα συμπαρατάσσεται με όλες τις δυτικές πρωτεύουσες στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Μάχεται όπως μπορεί, με σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται από τον Υπουργό και από το Υπουργείο Εξωτερικών για την προστασία της ελληνικής ομογένειας και ενισχύει την Ουκρανία διπλωματικά, ανθρωπιστικά και ναι και στρατιωτικά. Το κάνει η Γερμανία. Ανατρέποντας μια πολιτική δεκαετία, το κάνει η Σουηδία, η ουδέτερη Σουηδία για πρώτη φορά μετά το 1939. Το κάνει η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία που είναι στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Και δεν θα το κάνουμε εμείς όταν δικοί μας ομογενείς χάνουν τη ζωή τους από ρωσικές βόμβες. Χωρίς να υπάρξει, από ό,τι είδα, κάποια εισήγηση ή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, χωρίς συνεννόηση ή έστω ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων, αποφασίσατε να στείλετε όπλα στην Ουκρανία. Όχι στο πλαίσιο αποφάσεων των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, αλλά μονομερώς. Ποια η σκοπιμότητα η Ελλάδα από διαρκώς εμπλεκόμενη σε πρωτοβουλίες ειρήνης να μετατρέπεται σήμερα σε εμπλεκόμενη του πολέμου. Σε τέτοιες ώρες εθνικής ευθύνης δεν επιτρέπονται επιπολαιότητες, ακόμη και αν τα κίνητρά σας είναι τα πιο ευγενή. Και δεν επιτρέπεται να αποφασίζετε από μόνος σας. Ενός ανδρός αρχή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αν δεν δείξουμε έμπρακτη αλληλεγγύη σήμερα σε μια χώρα που δέχεται ένοπλη επίθεση από έναν εχθρό της δημοκρατίας και των ελευθεριών, με πιο ηθικό ανάστημα θα ζητήσουμε αύριο, αν όμοι γέννη το χρειαστεί, αλληλεγγύη από τον δυτικό κόσμο. Ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε, όπως και όλη η Ευρώπη, πρόσφυγες πολέμου. Και με τη σειρά μου καλώ τις δεκάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες μέχρι τώρα μετήχαν πρόθυμα στην περίθαλψη των ροών εξ Ανατολών, να δραστηριοποιηθούν σήμερα και προς αυτήν την κατεύθυνση. Πού ήταν και πού είναι το Διεθνές Δίκαιο επί 48 χρόνια στην πολύπαθη Κύπρο και οι κυρώσεις? Πού είναι? Ή μήπως το ξεχάσαμε αυτό? Γιατί άκουσα και κάποιους να μιλάνε για πρωτοφανές γεγονός. Συμβαίνει για πρώτη φορά πολεμική εισβολή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν υπήρξε ποτέ άλλο τη εισβολή. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρές ευθύνες τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τις δυτικές δυνάμεις συνολικά, για την διαρκή παραβίαση του διεθνούς δικαίου όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας, κυρίες και κύριοι, οι απεσταλμένοι του Όπεν Αδαμαντία Λιόλιου
καταγράφει και θα δείτε την αγωνία χιλιάδων Ουκρανών να εγκαταλείψουν τη χώρα. Οι καρδιές ραγίζουν και τα βλέμματα των μικρών παιδιών αποζητούν μια ασφάλεια μακριά από τη φρίκη του πολέμου. 3 days. It's cold. Το 11χρονο κοριτσάκι από την Ουκρανία άφησε τη ζεστασιά του σπιτιού της στο σχολείο, τη ζωή που ήξερε μέχρι χτες, και εδώ και 3 ημέρες βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία. Εκεί όπου τη συνάντησε η απεσταλμένη του Όπεν Αδαμαντία Λιόλιου μαζί με χιλιάδες άλλους Ουκρανούς. Η Πολωνία δείχνει την αλληλεγγύη της στους Ουκρανούς που έφυγαν για να σωθούν από τη φρίκη του πολέμου. We left Kiev 3 or 5. I don't know how many days ago. It was a very long journey. I'm sorry, but it's terrible what's going on in the Ukraine. Η ώρα είναι 11:30 τη νύχτα και πρόσφυγες από την Ουκρανία, αφού πέρασαν τα σύνορα και βρέθηκαν εδώ στην Πολωνία, επιβάζονται στα λεωφορεία και μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο. Οι περισσότερες είναι γυναίκες με τα μωρά τους στην αγκαλιά. Συγκλονίζουν οι εικόνες με τα παιδικά καροτσάκια έξω από τις σκηνές. Οι πιο τυχεροί έχουν μια ζεστή αγκαλιά που τους περιμένει στα σύνορα. Ήρθα εδώ πέρα πριν 4 μέρες, γιατί έχω ένας φίλος μου, είχε μια οικογένεια της Ουκρανία και περιμένουμε να ξέρουμε πώς θα πάμε στην Ουκρανία. Έχουμε αυτοκίνητο, αλλά περιμένουμε να ξέρουμε πώς να πάμε. Αυτή η οικογένεια έρχονται από την Χάρκοφ, στο Λιβίβ. Στην περιοχή Ψέμης της Πολωνίας όπου και βρισκόμαστε, που απέχει 10 χιλιόμετρα από το συνεργειακό σταθμό με την Ουκρανία, εθελοντές μαγειρεύουν μέρα και νύχτα, συλλέγουν κουβέρτες όπως και ρούχα προκειμένου να τα δώσουν στις χιλιάδες των προσφύγων που καταφθάνουν εδώ από την εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας. We are trying to help as many people as we can, which are coming here asking for anything what they need. Περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει στην Πολωνία από την προηγούμενη Πέμπτη. Επιστρέφουμε στην Ευρωβουλή, κυρίες και κύριοι. Στο βήμα αυτή την ώρα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, να δούμε τι λέει. Χαιρετίζω τον ηρωικό Ουκρανικό λαό. Πρέπει από δική μας πλευράς να ηγεθούμε στο ύψος των περιστάσεων, επιβάλλοντας τις κυρώσεις, διώχοντας τον ίδιο τον πρόεδρο Πούτιν, τον κύριο Λαυρόφ, και μπλοκάροντας περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής ρωσικής τραπέζης, όπως και άλλων τραπεζών κλειδιά, τις οποίες αποκλείσαμε από το σύστημα SWIFT. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς. Αυτές οι κυρώσεις θα αποτελέσουν και για μας ένα πλήγμα. Και αυτό το πλήγμα θα πρέπει να το δεχτούμε, διότι αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι οι αξίες μας, οι πεποιθήσεις μας και το κοινό μας μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, βεβαίως το να υποστηρίξουμε την Ουκρανία σημαίνει να κινητοποιήσουμε όλες τις πιστώσεις και τα χρηματοδοτικά μέσα που μπορούμε. Σημαίνει να είμαστε με τα κράτη-μέλη στα σύνορα, κοντά, έτσι ώστε να υποδεχθούμε αυτούς οι οποίοι επιζητούν λίγη ασφάλεια, τους πρόσφυγες, και έτσι θα μπορέσουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας με τους Ουκρανούς πολίτες. Η αλληλεγγύη όμως, βεβαίως, εκδηλώνεται και μέσω στρατιωτικών αμυντικών οπλικών συστημάτων, τα οποία θα παραδοθούν στην Ουκρανία, και με πλήρη συντονισμό όλων μας προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε και την πρωτοβουλία των κρατών μελών αυτόνομα, έτσι ώστε να έχουμε μια συνολική στήριξη της αμυντικής προσπάθειας. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος Ζελένσκι μας είδε στα μάτια και μας ζήτησε να αναγνωρίσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση το καθεστώς υποψηφίου. Για την εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Προφανώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολύ διαφοροποιημένες απόψεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη η οποία θα εκφέρει μια γνώμη
και βάσει αυτής το Συμβούλιο Υπουργών θα αναλύσει με μεγάλη σοβαρότητα αυτό το αίτημα, το πολιτικό, το συμβολικό, το ισχυρότατο αίτημα, το οποίο εξέφρασε η Πολωνία και θα καταλήξει σε μια δίκαιη απόφαση, είμαι βέβαιος, για να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, επαναλαμβάνω, πράγμα το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσω λέγοντας ότι όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ο κύριος Πούτιν φαντάστηκε ότι θα σπάσει τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αλληλεγγύη, θεωρώντας ότι η γραφειοκρατία, η αδράνεια, η παθητικότητα, οι διάφορες δικαιολογίες θα μας καθιστούσαν αδράνειες. Έκανε λάθος. Όπως έκανε λάθος για την εύκολη εισβολή στην Ουκρανία, διότι ο ουκρανικός λαός με μεγάλη ανδρεία αντιστέκεται. Επίσης θεώρησε ότι με αυτή την επίθεση θα έφερνε ένα πλήγμα θανατηφόρο στη δημοκρατία και την ελευθερία, αυτά τα οποία εμείς πρεσβεύουμε ιδιαίτερα μέσα από αυτό το ημικύκλιο. Το 1961 ο στρατηγός De Gaulle έλεγε ότι κάθε οπισθοχώρηση ερεθίζει τον επιτιθέμενο, τον κάνει να ασκήσει την διπλή πίεση και τελικά διευκολύνει την επίθεσή του. Ο μόνος τρόπος για να υπερασπιστούμε την ειρήνη στον κόσμο είναι να παραμένουμε όρθιοι και σταθεροί στις θέσεις μας. Ακριβώς αυτό μας κάλεσε να κάνουμε και ο πρόεδρος Ζελένσκι. Να μείνουμε όρθιοι, σταθερά στα πόδια μας, κοιτώντας τον άλλον στα μάτια, στο πρόσωπο, βρίσκοντας το πρόσωπο του πρόεδρου Ζελένσκι, την ελπίδα, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και όλες τις ευρωπαϊκές αξίες. Σας ευχαριστώ πολύ, λέγει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θερμά χειροκροτούμενος και από τον υποδομιστή Μπορέλ, ο οποίος θα λάβει το λόγο άμεσα για τη δική του δήλωση. Ο μόνος τρόπος, είπε ο Σαρλ Μισελ, για να υπερασπιστούμε την ειρήνη είναι να σταθούμε όρθιοι και σταθεροί στις θέσεις μας. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρε Μισελ, κυρία Πρόεδρε της Κομισιόν, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου για τις τραγικές στιγμές που βιώνουμε και τα μαθήματα τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε. Ιδιαίτερα καθώς αφορά την κοινή μας πολιτική άμυνας και ασφαλείας, την οποία προσπαθώ να προωθήσω και να αναπτύξω. Είναι μια πολιτική η οποία ακόμη παραμένει στα χέρια των κρατών μελών, αλλά δεν μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και χωρίς την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε εδώ την πράξη γεννήσεως της γεωπολιτικής Ευρώπης, λέγει ο κ. Μπορέλ. Σήμερα γεννήθηκε πολιτικά, γεωπολιτικά η Ευρώπη. Είναι η στιγμή που βλέπουμε τις ευθύνες μας. Είναι η πρώτη φορά που εισβάλλει στην Ευρώπη μια χώρα σε μια άλλη, έχοντας μάλιστα πυρηνικά όπλα, το οποίο καθιστά την εισβολή πολύ πιο απειλητική. Αρρωσταίνω μόνο και μόνο αναλογιζόμενος τις ομοιότητες με τα γεγονότα που σημάδεψαν το ξεκίνημα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η επιστροφή σε αυτή την τραγωδία την οποία βιώνουμε και η οποία δεν πρέπει να μας φοβίζει.
θα πρέπει να μας γαλβανίσει, να μας ενθουσιάζει, διαπιστώνοντας ότι όντως εδώ και καιρό η δυναμικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε μεν μειωθεί, αλλά ευτυχώς ουδέποτε εξαφανίστηκε. Και το βλέπουμε από την αντίδρασή μας. Συζητήσαμε εδώ, σε αυτό εδώ το ημικύκλιο, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, πώς μπορεί να αντιταχθεί σε τέτοια έκφραση βίας και δύναμης. Ξεκινήσαμε λοιπόν κοινά στρατιωτικά προγράμματα, γι' αυτό και δημιουργήθηκε ένα ταμείο και τα κράτη-μέλη δημιουργήσαν ένα ταμείο υποστήριξης της ειρήνης, το οποίο είναι ακριβώς αυτό το οποίο σήμερα μας επιτρέπει να αποστείλουμε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Πρέπει λοιπόν τώρα να διευρύνουμε τη σκέψη μας, να διευρύνουμε τους οριζόντες μας και να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να μάθουμε το μάθημά μας από αυτήν την εισβολή στην Ουκρανία. Πώς μπορούμε να αντιδρούμε πιο γρήγορα. Στην σύνδεση, λοιπόν, βλέπουμε τι λέει αυτή την ώρα ο ύπατος εκπρόσωπος, ο Ζωζέπ Μπορέλ, για την Ουκρανική κρίση. Ακούσαμε και τον Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μίλησε και για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Είπε όμως ότι αυτές, να είμαστε σίγουροι κι εμείς, ότι και για την Ευρώπη θα αποτελέσουν ένα πλήγμα. Προηγήθηκε το μήνυμα του Προέδρου της Ουκρανίας, του κ. Ζελένσκι, στην Ευρωβουλή. Κάλεσε τους Δυτικούς να αποδείξουν ότι είναι στο πλευρό της Ουκρανίας και θα ακολουθήσει και θα την ακούσουμε στη συνέχεια και η ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συνέχεια στην Ευρωβουλή. Το δρόμο της σωτηρίας εντωμεταξύ αναζητούν, κυρίες και κύριοι, οι Ουκρανοί πολίτες που ταξιδεύουν τα τελευταία 24 ώρα οδικώς και προς την Ελλάδα. Ένα ταξίδι δύσκολο, κουραστικό, πολυήμερο σίγουρα, που τους οδηγεί όμως τη σιγουριά και την ασφάλεια φίλων και συγγενών στη χώρα μας. Την ίδια ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες του πολέμου. Εγώ και ήρθα εδώ. Έτσι ακόμα δεν μου έφυγε αυτό το φόβο. Η Νάντια Πολιτσούκ κατάφερε μετά από δύσια 2 ημερών να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και στην αγκαλιά του γιού της αισθάνεται πλέον ασφαλής. Λυγίζει όταν σκέφτεται ότι άφησε πίσω αβοήθητη στην πληττόμενη Ουκρανία τη μητέρα της. Δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο μεγάλο ταξίδι. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να περπατήσει χιλιόμετρα με τα πόδια. Δεν μπορούσε να περιμένει 12 ώρες και πάλι καλά, γιατί μας είπαν ότι είναι 24 ώρες. Πάμε όλοι πίσω, παιδιά. Καραβάνια προσφύγουν με Ουκρανούς που κατάφεραν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα με λεωφορεία, καταφθάνουν από χθες στην Αθήνα. 63 επιβάτες, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά και γυναίκες, κατέφτασαν στην Αθήνα από διάφορες περιοχές της Ουκρανίας και πλέον αισθάνονται ασφαλείς. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου 4 μέρες, γιατί δεν μπορούσαμε, φοβόμασταν. Και τώρα εδώ, ασφαλείς. Βεβαίως. Μόλις περάσαμε τα σύνορα, Ουκρανία, Ρουμανία, δύσκολο. Μόλις φτάσαμε Βουλγαρία, Ελλάδα, εντάξει, κάναμε το σταυρό μας και ησυχάσαμε. Κάθε φορά είχαμε ήχο σιρήνες ότι κάτι κίνδυνο στον αέρα υπάρχει. Οπότε με αυτό ο κόσμος τώρα ζει, που κάθε 2-3 ώρες χτυπάνε ήχο σιρήνες και οι άνθρωποι τρέχουν από τα σπίτια τους κάπου να κρυφτούν. Έβλεπα συνέχεια αεροπλάνα να πετάνε, ελικόπτερα, εκρήξεις. Πολλά, δηλαδή τα λόγια είναι περίτα. Δηλαδή, άμα δεν τα ζήσετε, δεν μπορεί να καταλάβετε. Δίπλα στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, πολίτες της Θεσσαλονίκης που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην έκκληση της Ουκρανικής Κοινότητας για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων για τους πληγέντες του πολέμου. Σε αίθουσα που έχει παρακολουθεί από τη Μόνη Βλατάδων, γίνεται η συγκέντρωση των ειδών πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, ρούχα και φάρμακα. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική. Όλοι του κόσμου, και οι Έλληνες και οι Ουκρανούς μας, βοηθάει πάρα πολύ εδώ. Φέρουν πάρα πολλά τρόφιμα και ρούχα και φάρμακα επίσης. Την ίδια ώρα έχουν ξεκινήσει οι αναζητήσεις ξενοδοχείων αλλά και οικογενειών που προτίθεται να φιλοξενήσουν όσους καταφέρουν να έρθουν στην Ελλάδα από την Ουκρανία. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο κόσμο περιμένουμε, γι' αυτό όσο πιο πολύ θα έχουμε επιλογές, τόσο καλύτερα. Και άμα είναι, ας πούμε, σπίτι ξενοδοχείο, θα ήταν καλό, ας πούμε, να καλέσουν στο πραξενείο και να πούνε ότι έχουμε για τόσα άτομα.
Κάλεσμα αλληλεγγύης για τον πονεμένο λαό της Ουκρανίας και στην Αθήνα. Σε αίθουσα του Δήμου Βρυλισσίων συγκεντρώνονται φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης. Είναι ένα μήνυμα ειρήνης αυτό το οποίο γίνεται. Για άλλη μια φορά η αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Βρυλισσίων, τάσσεται στο πλευρό μιας δύσκολης κατάστασης. Βιώνουμε πλέον ένα πόλεμο στη γειτονιά μας. Και έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια που έχει αρχίσει να υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, και η αθλητική απομόνωση της Ρωσίας. Η FIFA και η UEFA την απέκλεισαν από όλες τις διεθνείς οργανώσεις, ενώ το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ αφαιρέθηκε από την Αγία Πετρούπολη και θα διεξαχθεί σε άλλη χώρα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Σακχόφ βιώνει το θαύμα της ζωής εν μέσω πολέμου, καθώς η σύζυγός του γέννησε στο Κίεβο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Οι πραγματικοί ήρωες των ημερών μας δεν είναι αυτοί που σκοτώνουν, αλλά αυτοί που δίνουν ζωή. Με αυτά τα συγκινητικά λόγια και τη φωτογραφία της συζύγου του και του νεογέννητου παιδιού του, Ευγέν Σάκχοφ, καλωσόρισε τον ερχομό της κόρης του, η οποία γεννήθηκε σε μεευτήριο στο Κίεβο, εν μέσω πολεμικών σειράξεων. Η είδηση αυτή σκόρπισε πολλά χαμόγελα, ενώ η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανάρτησή της ευχήθηκε στον Ουκρανό Μέσο, ο οποίος την Κυριακή, παρά την αγωνία του για την ετοιμόγενη σύζυγό του που βρισκόταν σε καταφύγιο, έπαιξε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, φορώντας μάλιστα μπλούζα με αντιπολεμικό μήνυμα. Συγκλονίζει σε δηλώσεις του ο άλλοτε άσος και προπονητής του Ολυμπιακού Όλεκ Προτάσοφ, μιλώντας για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία. Αυτό που έκανε η ηγέτης τους, Πούτιν, αυτός τα χάλασε όλα. Γιατί αφού ήρθανε, κοίταξε, κανονικός πόλεμος, κρίμα, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κρίμα, σκοτώνονται από δύο πλευρές τα παιδιά, τα παιδάκια μας. Ποδοσφαιρική κόκκινη κάρτα στη Ρωσία. Η FIFA και η UEFA πήραν την απόφαση να αποκλείσουν όλες τις ρωσικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένες της εθνικής ομάδας, από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις. FIFA condemns as well the use of force by Russia in Ukraine and any type of violence to resolve conflicts. Any type of violence. Because violence is never a solution. Παράλληλα, η UEFA τερμάτισε τη χορηγική συμφωνία ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως που αφορούσε το Champions League, τις διοργανώσεις εθνικών ομάδων της, αλλά και το Euro 2024 με τον ρωσικό κολοσσό φυσικού αερίου Gazprom. Την ίδια ώρα η EuroLeague αποφάσισε να αναστείλει την διεξαγωγή των αγώνων της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας, της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και της Ούνιξ Καζάν για έναν μήνα, εν αναμονή των εξελίξεων. Να σημειωθεί όμως πως αν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα δεν έχει βρεθεί λύση, τότε οι τρεις ρωσικές ομάδες θα αποβληθούν από τη διοργάνωση. Η EuroLeague και οι σύλλογοί της επαναλαμβάνουν την ισχυρή τους δέσμευση υπέρ της ειρήνης εναντίον κάθε πράξης βίας ή πολέμου και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη φωνή τους για να προωθούν τον σεβασμό και τη διαφορετικότητα, αρχές που βρίσκονται στον πυρήνα της διοργάνωσης και των ομάδων της. Ο Έλληνας προπονητής της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας, Δημήτρης Ιτούδης, είναι σε συνεχή επαφή με τους ομολόγους του σε Ούνιξ και Ζενίτ, Πασκουάλ και Περάσοβιτς, αλλά και τον Μάνο Παπαδόπουλο, αθλητικό διευθυντή της ομάδας της Αγίας Πετρούπολης, ενώ μιλώντας στο Open, ο coach Ιτούδης τόνισε πως βρίσκεται εν αναμονή των εξελίξεων και ως καπετάνιος θα εγκαταλείψει τελευταίο στο πλοίο αν χρειαστεί. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μείνετε στο Open. Στη συνέχεια μαζί μου ο Βασίλης Τσεκούρας για να δούμε λεπτό προς λεπτό όλες τις ραγδαίες εξελίξεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία.